Στην εκπομπή αναλυτής του ένα Channel βρέθηκε καλεσμένος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και αναφέρθηκε στην υποχώρηση του οδοστρώματος που κατέρευσε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και ο αντιδήμαρχος εξήγησε τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να πραγματοποιηθούν. Το έργο, όπως ο ίδιος δήλωσε, θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες. Στην Αγία Παρασκευή είχαμε την υποχώρηση του οδοστρώματος γιατί κατέρευσε ο τείχος που στήριζε το δρόμο από την ανατολική πλευρά, βόρειο-ανατολική. Είχαμε τη μερική κατάρρευση. Εντοπίσαμε ότι και ένα σημαντικό κομμάτι του μη καταραίοντος τείχου έχει προβλήματα και θα κάνουμε και εκεί επέμβαση. Έχουμε το ξεκίνημα των εργασιών. Καταφέραμε σύντομα να έχουμε εργολάβο, ο οποίος ξεκίνησε εργασίες, καθάρισε την περιοχή, δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν οι εργασίες της επανακατασκευής του τείχου βαρύτητας, τον λέμε, ο οποίος θα αντιστηρίξει τον δρόμο και θα έχουμε την επαναφορά του στην πρώτερη κατάσταση. Οι εργασίες αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στο επίπεδο της κατασκευής της λιθοδομής, της βάσης της λιθοδομής πια. Προηγήθηκαν καθαρισμοί, βρέθηκε το στερεό έδαφος, έπεσε το μπετό το οποίο θα ενισχύσει την όλη κατασκευή και τώρα ξεκινάμε. Η διάρκεια των εργασιών θα είναι της τάξης των 4 μηνών και θα ολοκληρωθεί με την επίστρωση της οδού με ασφαλτοτάπητα για να αποκατασταθεί, όπως είπαμε και πριν, πλήρως η αρχική κατάσταση του δρόμου. Στο μέρος της υφιστάμενης της λιθοδομής που προϋπήρχε θα χρησιμοποιηθούν λίθοι καταλληλότεροι, πιο υγιείς, πιο αποτελεσματικοί. Το υλικό σύνδεσής τους θα είναι ασφαλώς καμία σχέση, διότι όλες αυτές οι παλιές λιθοδομές με λάσπη χτιζόταν. Δεν είχαν δηλαδή συνδετικό υλικό επαρκές ώστε να μπορούν να έχουν διάρκεια στον χρόνο. Σήμερα έχουμε άλλες προϋποθέσεις για να κάνουμε τις λιθοδομές αυτές. Το πάχος της βάσης θα είναι της τάξης των 2 μέτρων, υπερεπαρκές, ώστε να μην μας δημιουργήσει προβλήματα για τα επόμενα 100 ή 200 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Συχνό φαινόμενο είναι τον τελευταίο καιρό η κατάρρευση των παλαιών κτηρίων ανάμεσά τους και των καπναποθηκών. Ο αντιδήμαρχος εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει ο Δήμος να παρέμβει ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Τώρα, ένα κομμάτι της όλης προσέγγισης τώρα αυτής είναι οι καπναποθήκες, που είναι ένα μεγάλο συνολικό κέραιο πρόβλημα της πόλης μας από πάρα πολλές πλευρές. Βέβαια, άπτεται και αυτού που ανά πάσα στιγμή μπορούμε σε κάποιο δρόμο που είναι ανάμεσα σε καπναποθήκες να πέσει ένα κεραμίδι, ένα τούβλο ή ένα κομμάτι τείχου. Και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα και άμεσα με την έννοια της προστασίας των διερχομένων, της ασφάλειας της ζωής, αλλά έχουμε και ένα θέμα ασφάλειας αυτών καθεαυτών των καπναποθηκών. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση για να παραμείνουν, ώστε να κάποτε με την ορίμαση των συνθήκων και της πολιτείας, θα έλεγα, και της νομοθεσίας και της διεκδικητικότητας ιδιοκτητών και δημοτών της πόλης μας να μπει σε ένα σωστό, ίσως πιο δίκαιο δρόμο η αποκατάσταση, η αξιοποίηση και η προσφορά όλων αυτών των χώρων, γιατί μιλάμε για νησίδες εγκαταλελειμμένες μέσα στον πυρήνα της πόλης, που είναι απαράδεκτο, να δοθούν για χρήση και να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της λειτουργίας της πόλης μας. Τώρα, όσον αφορά την επικινδυνότητα των κτηρίων, γενικότερα, όντως έχει γίνει λίγο έτσι συχνό φαινόμενο να έχουμε σπίτια που καταραίουν και δημιουργούν προβλήματα σε περιοίκους, σε διερχόμενα αυτοκίνητα, πεζούς. Η δυσκολία η οικονομική, αν θέλετε, δεν επιτρέπει σε πολλούς ιδιοκτήτες να ανταποκριθούν στα έξοδα φροντίδας καταρχήν ή
όταν είναι απελπιστική η κατάσταση, σε κατεδάφιση των επικίνδυνων. Αυτό σημαίνει ότι μετά τον χαρακτηρισμό τους ως επικίνδυνα αναλαμβάνει ο Δήμος το κόστος αυτής της ιστορίας. Γιατί έχει την υποχρέωση απέναντι στους δημότες να εξασφαλίσει στο να μην προκληθούν ζημιές στους περίοικους. Λοιπόν, και ο Δήμος πολύ συχνά παρεμβαίνει με δικά του έξοδα και κατεδαφίζει ή παίρνει μέτρα προστατευτικά για να μην προκληθούν ζημιές σε περιοίκους ή σε διπλανές ιδιοκτησίες.